Λέω το άλλο από το κεφάλι μου. Λοιπόν, έχουμε πλάνα. Ναι, όχι, μισό λεπτό. Ήταν η Τζέννη Βαλατσινού με την παρέα της στο Fix, στον Σάκη Ρουβά και στο Στέλιο Ρόκο, που τα σπάνε, πάνε πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη. Έμαθα ότι πήραν και παράταση, Να είναι καλά οι άνθρωποι. Την υγειά τους να έχουν και ό,τι βάλουν στο μυαλό τους θα το καταφέρουν. Ναι. Επίσης, ο Βασίλης Κικίλιας στον ίδιο χώρο με άλλη παρέα. Ήταν μαζί η Τζέννη Βαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια. Υπάρχει ανάλογο footage. Σωστά. Ήταν ή δεν ήταν. Στην ίδια παρέα. Όχι, ρε παιδιά. Παλιά. Μαζί. Ωραία. Ναι, ρε παιδιά. Και σε άλλη παρέα ο Πέτρος Κοστόπουλος. Έχουμε. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Α, τώρα ακριβώς 10 έχουν 10 τρία παιδιά. Ναι, έχουν τρία παιδιά. Οπότε αυτό είναι η απόδειξη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και η ομάδα της εκπομπής έκανε τον κόκκινο κύκλο του Κοκκινόπουλου. Α, να το ο κόκκινο κύκλο. Πρώτο. Δεύτερο. Δύο κόκκινοι κύκλοι. Και ο Κωστόπουλας. Όχι, αυτό είναι ο πισινό του Ρουβά είναι αυτό. Και πολύ. Ανάγκη εγώ. Α, με τον κύριο Φάη είναι. Και τον κύριο Ζήνα. Όλοι μπροστά κάθονται. Όλοι μπροστά τραπέζια. Παιδιά, πού θα κάθονται, σαν γαλαρία. Δημήτρη, και εκεί υπήρξε κάποιο κέφι. Περασμένα. Καλά. Παλιακά. Ναι, καλά. Υπήρξε κάποιο κέφι. Υπήρξε κέφι. Πολύ πηγαίνει. Παιδιά, δεν μπορεί. Δεν μπορώ να σε. Κέφι, δεν μπορώ να σε περιγράψω. Να καεί το πελεκούδι, παιδιά. Χορεύαν όλοι μαζί. Χορεύανε, λουλούδια. Τα δώσε τα ποτά. Δώσε οι τσιτσιμπήρες. Και να τε. Κοίταξε, εάν πήγαινα το Σαββατοκύριακο. Και να ήσουν μάδε. Εκεί θα ήσουν κι εσύ. Θα ήμουν εκεί. Αλλά θα ήμουν στο τραπέζι. Αλλά δεν πήγε κάπου, δεν με καλέσατε. Ναι. Θα ήσουν με τον κύριο Φάη. Εσύ με ποια από τις παρέες θα ήσουνα. Εσύ δεν είναι. Εσύ με ποια από τις παρέες του Κικίλια. Θα ήμουν, παιδί μου. Πώς. Θα ήμουνα. Σε ποια παρέα θα καθόσουνα, στο Κικίλια, στις Τζέννη ή στο Πέτρου. Α, στο Κικίλια την παρέα. Συγγνώμη τώρα. Παιδιά μου, είχε στείλει μήνυμα και μου λέει. Ο Βασίλης ο Κικίλιας. Μπράβο, Βασιλάκι. Όχι, καμία σχέση. Είμαστε φίλοι γιατί είναι πολύ καλός φίλος με τον μπαμπά μας. Με τον Γιώργο είναι φίλος, παιδιά, ναι. Τον Γιώργο, ρε παιδιά, τον μπαμπά μας εγώ τον κύριο Δημήτρη, καταλαβαίνω. Όχι. Γιώργο, είσαι ο μπαμπάς μας. Σου στείλε μήνυμα που ρε Δημήτρη, δεν είναι που ξέρουμε εμείς οι δύο ότι είναι ο Γιώργος φίλος πολύ με τον Βασίλη πέρσι και προσπαθούσαμε να τον φέρουμε στο late night. Καλά, και τι μου το λες τώρα, λες και. Συγγνώμη, εσένα σου είσαι ο κύριο φίλος. Μήπως είσαι πάνω. Ναι, εφόσον δεν ήρθε, δεν είναι και πάρα πολύ καλό φίλος. Εντάξει, είχε δύσκολα τώρα θέματα. Είχε κάποια φορά σπερίδα. Όχι, φαντάζει. Ναι, το τρίτο γυμνάσιο Λαγκαδά. Ξέρω σίγουρα ότι ο κύριος. Τι να την πει τώρα. Ξέρω σίγουρα ότι ο κύριος Φάης. Καλέ, άκου λίγο που θέλω να σου πει. Άρα, λοιπόν, που ζω και δεν τις ακούμε. Άκου, ο κύριος Φάης είχε πάνω εγγένεια ενός νέου καταστήματος. Ψέματα! Και σε εκείνο το τραπέζι θα ήμουν. Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ. Μα γι' αυτό σε ρώτησα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Ο κύριος είχε εγγένεια. Και ξέρω ότι ήταν εκεί. Ενώ εγώ άμα πήγαινα στο Ρουβά θα έπρεπε το δικό μου. Απειλή να με καλέσει κανεί. Άμα δεν πάμε εκεί. Ξέρω ότι ήταν σίγουρα εκεί η κυρία Παλατσινού με την κυρία Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Ήταν στα εγγένεια. Γι' αυτό ήταν με τον κύριο Φάη. Τι είπε τώρα. Και φόρεσαν σε κλειδί μου ήταν στα εγγένεια. Κατάλαβε τι έγινε. Η Παλατσινού με την Παπαγεωργίου θα έβαλε την καγιά. Στάνταρ. Αυτό τι είναι τώρα. Εμείς το θέμα το δώσαμε χωρίς αυτή τη λεπτομέρεια. Εικασία δική μου. Το ξέρεις όμως ότι και οι δύο ήταν κριτές στο Next Top Model. Ήταν και η Τζέννη πριν από πολλά χρόνια και τώρα είναι η Γιλιάνα. Αυτό θα έχουν την καγιά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λίγο αμήχανο πάντως. Λίγο, γιατί παιδιά, είναι πάρα πολύ αμήχανο. Όταν βρίσκεσαι σε έναν χώρο και είσαι ευγενής άνθρωπος τέλος πάντων, πρέπει να χαιρετήσεις. Παιδιά, είναι πάρα δεν πολύ αμήχανο. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις τον άλλον, δεν το βλέπεις. Ποιος αυτό δεν χαιρετήθηκε ωραίο. Τώρα. Πρέπει να χαιρετήθηκαν μεταξύ τους. Πρέπει, ναι, δεν ξέρω. Τόσο έχω την μεγάλη υποψία ότι δεν υπήρξαν. Χαιρετισμοί. Ναι. Εγώ θα χαιρετούσα πάντως. Νομίζω εγώ, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί και αμήχανο. Να το έξω πάλι. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, επειδή ξέρουν οι άνθρωποι τώρα πέρα από την πλάκα ότι υπάρχουν και φωτογράφοι και διάφοροι με κινητά, μπορεί να μην πήγαν να χαιρετηθούν για να μην προκύψουν πάλι ιστορίες. Εγώ θεωρώ ότι η Τζέννη και ο Πέτρος, επειδή είναι γονείς οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι μαζί στο ίδιο μέρος. Για το υπόλοιπο κομμάτι δεν έχω άποψη. Ναι, αλλά καθώς πας προς τα εκεί, σταματάς σε ένα άλλο τραπέζι. Φαντάζεσαι να περνάς, Φέη μου. Φαντάζεσαι να θες να πας τουαλέτα και να πηγαίνεις γύρω. Όπως και να έχει, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Ξέρει να προσπερνάει πολύ καλά και ο Ρουβάς και ο Ρόκος ενώνει, αλλά η Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Ακόμα λοιπόν, προχωράμε.